Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Νέα Υόρκη και σε μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τον ελληνισμό της περιοχής. Με τη συμμετοχή πολλών ομογενειακών φορέων, σημαντικών πολιτικών προσώπων, επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών, έγινε η φετινή απονομή του Φιδιππίδιου βραβείου. Μια εκδήλωση που γίνεται για την 21η χρονιά και οικοδεσπότης ήταν ο ελληνικός δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός Κόσμος FM. Ο φετινός επίτιμος προσκεκλημένος και αποδέκτης του βραβείου ήταν ο Σωκράτης Κόκαλης. Ο Αντένα Satellite και ο Σπύρος Λαδέας ήταν εκεί. Με το Φιδιππίδιο βραβείο τιμήθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη ο επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκαλης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το ομογενειακό κοινοφελές ραδιοφωνικό πρόγραμμα Κόσμος FM. Ο κ. Κόκαλης βραβεύτηκε για τη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών των ομογενών με τη γενέτειρα, αλλά και στην εδραίωση των σχέσεων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με το ευρύτερο αμερικανικό κοινό. Εκτός από ιδιαίτερα γνωστός στους φίλους του ποδοσφαίρου ως πρόεδρος της ομάδας των Ερυθρολεύκων, ο κ. Κόκαλης είναι ιδρυτής του ομώνυμου ιδρύματος, του ομώνυμου προγράμματος στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard, αλλά και του Athens Information Technology που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon παρέχει σήμερα στις νέες γενιές υψηλού επίπεδου τεχνολογική εκπαίδευση. Εμείς στην Ελλάδα την έχουμε συνηθίσει την Ελλάδα, ενώ εδώ την ποθούν την Ελλάδα πολύ περισσότερο και αυτό είναι νομίζω ένα σημαντικό πράγμα που τους δένει με την πατρίδα τους και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα. Όλο το πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 11 χρόνια με την σχολή Kennedy του Πανεπιστημίου Harvard αποβλέπει ακριβώς σε μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που έρχονται σε αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδεύσεις που γίνονται, συμβάλλουν πάρα πολύ στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών και στην κατανόηση των προβλημάτων που έχουμε μεταξύ μας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν τους σημαντικοί ομογενειακοί φορείς, εκπρόσωποι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό τομέα. Παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο πρώην βουλευτής και νυν επίτιμος πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Τζον Μπραδίμας, αποδέκτης του ίδιου βραβείου το 2007. Ο κοσμήτορας της σχολής Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard, Dave Delgund. Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο πολιτιακός βουλευτής Μιχάλης Γιάνναρης και συντονιστής ο κύριος Σωτήριος Τζόνσον.